Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι Ταρέρης εδώ και αυτό θα είναι το τρίτο και τελευταίο επεισόδιο του Spyro the Dragon 1, το οποίο θα έχει αυτή τη βλακία το action από πάνω. Φυσικά θα συνεχίσω να κάνω το Spyro, απλά θα το κάνω record με άλλο πρόγραμμα μόνο και μόνο γιατί δεν γίνεται να υπάρχει συνέχεια αυτό το banner από πάνω που λέει ότι έγινε record με το action. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προβολή και ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι Ταρέρης εδώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα επεισόδιο. Ένα heads up. Το ξανά έκανα αυτό, το έχω κάνει. Την έχω τελειώσει αυτή την πίστα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε ένα ωραίο στρογγυλό 2000. Αλλά αναγκάζομαι να την ξανακάνω, μόνο και μόνο για να το δείξω σε εσάς. Γιατί το record δεν δούλεψε σωστά, γιατί είμαι εγώ πολύ κακός. Και συγγνώμη γι' αυτό. Έτσι αποφάσισα να την ξανακάνω από την αρχή, γιατί απλά δεν αξίζει, ας πούμε, να το χάσω το record από αυτό. Το μόνο θετικό από αυτό το πράγμα είναι ότι παίρνουμε τέτοιο από εδώ πέρα. Παίρνουμε, πώς το λένε, dude. Παίρνουμε αυτές τις μπαλέτες που είναι για ζωή, ουσιαστικά. Τα mods που δεν ρίχνουν, που έχουν τελειώσει να ρίχνουν, που έχουν σταματήσει, δεν μπορώ να μιλήσω. Τα mods που έχουν σταματήσει να ρίχνουν gems, ουσιαστικά ρίχνουν αυτά τα πράγματα, και που άμα κάνεις έναν κύκλο ουσιαστικά γεμίζει ζωή. Εδώ πέρα λοιπόν ήταν ο δράκος, θα κάνουμε ένα replay μόνο και μόνο γιατί μπορούμε. This guy thinks he's so cool. You don't know what it's been like listening to him over and over. But I'll tell you one thing. He should watch his... Σωστά λέει ότι πρέπει να προσέχει την πλάτη του. Θα είναι πολύ μικρό επεισόδιο, έτσι, να το ξέρετε. Μόνο και μόνο γιατί το έχω ήδη κάνει και δεν αξίζει να το ξανακάνω ολόκληρο μαζί με τα λάθη. Λοιπόν, εδώ είναι ο τυπάς αυτός, ο οποίος βλέπουμε φοράει πανοπλίες μεταλλικές, αλλά από πίσω του είναι χαλαρότατος. Wow. Όχι! Αν πω ότι αυτή τη βλακία την είχα ξανακάνει και στο κανονικό επεισόδιο που έχασα το record, είναι πολύ κακός, έτσι. Για ότσου. Κοπάνω όσο θέλεις. Αυτό το στάδιο είναι πιο δύσκολο από τα επόμενα στάδια, γιατί ουσιαστικά αλλάζουν τα attacks τους. Τα attacks του. Ωραία. Χαλαρά τώρα. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Ας τρέξουμε λίγο όμως. Εδώ απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να το χτυπήσουμε στην πλάτη όταν κάνει την πρώτη γύρα. Και αυτό που μου πήρε περισσότερες φορές να καταλάβω πώς πρέπει να γίνει είναι αυτό εδώ. Ουσιαστικά πρέπει να το ρίξεις φωτιά όταν είναι εδώ. Και εγώ το ρίχνα νωρίτερα, ας πούμε, έτσι. Με χτύπαγε συνεχώς στο τελείωμα και δεν... Ναι. Αυτό ήταν το boss. Το επεισόδιο είναι μικρό. Όπως είναι. 3,5 λεπτά. Δεν άξιζε να το σταματήσω. Fuck it. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτό που κάναμε, θα προτιμήσω να πάμε να κάνουμε το επόμενο map, ουσιαστικά. Εδώ εσύ. Night Flight. Από τις καλύτερες πίστες που υπάρχουν στο game, μπορώ να πω. Κυρίως γιατί είναι από τις ελάχιστες οι οποίες έχουν το Spyro να πετάει κανονικά. Αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή που νομίζω. Yep. Ουσιαστικά πρέπει να πιάνουμε αυτά εδώ που μας δίνουν δευτερόλεπτα. Μας δίνουν χρόνο, ουσιαστικά. Μας λέει ότι πρέπει να τα μαζέψουμε όλα. Μας δίνουν χρόνο ουσιαστικά. Φυσικά άμα πέσετε στο νερό ψοφάτε, έτσι. Προσοχή. Ιουχου. Και θυμάμαι καλά, αυτό ήταν το πιο δύσκολο, γιατί πολύ απλά πρέπει να περνάμε από ανάμεσά τους.
Και ταχύτητα ανεβαίνει αρκετά. Αν χτυπήσουμε κάπου πρέπει να ξανακάνουμε διαδικασία για να πετάξουμε, έτσι. Ναι. Άλλο ένα. Να, what. Α, ναι. Τώρα πρέπει να ξανανάψουμε αυτά, αν θυμάμαι καλά, τους φάρους. Ου, shit. Πού είναι πολύ φάρη, ρε παιδιά. Αχα. Ουσιαστικά πρέπει να πάρουμε το... Να πάμε από δεξιά. Let's do this again. Αυτό που έκανα πολλές φορές σε αυτό το τέτοιο είναι αυτό. Έκανα skip μερικά πράγματα μόνο και μόνο για να μην ψάχνουμε μετά, ας πούμε. Πέρναγα, ας πούμε, από πύλες, από... Έπαιρνα τα chest. Έλα. Βλέπουμε, αυτή είναι η πρώτη πίστα, γιατί δεν χρειάζονται αυτά τα εξειδικευμένα, ας πούμε. Δεν το κάνω εξειδικευμένα. Ωραία. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μπορώ, ας πούμε, να έρθω από εδώ. Shit. Κάκιστος. Δεν πειράζει. Come on. Όπως είπαμε, τα controls του χειριστήριου είναι λίγο κάπως και δεν βολεύει αρκετά. Όταν έμπαιζα στο PlayStation 1, αυτά τα έκανα για την πλάκα. Έλα. Ετοιμάσουμε αυτό άλλη μια φορά. Shit. Κάνουμε αυτή τη δουλειά, έρθουμε μας από εδώ. Shit. Εδώ είναι τίποτα, θα τελειώσει ο χρόνος πριν προλάβουμε να... Α, μας έχει φύγει ένα εδώ, ε. Έτσι δεν συμφέρει να... να κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Απλά πάμε μια ευθεία. Excellent. Excellent. Το εκνευριστικό σε αυτή την πίστα ήταν ότι πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να βάλεις φωτιά στους φάρους. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να καταλάβεις ότι ναι, όντως πρέπει να βάλεις φωτιά στους φάρους. Δεν γράφουν, ας πούμε, συν 2 πάνω. Δεν έχουν κάποια ένδειξη. Ωραία. Ο τελευταίος φάρος. Όντως τώρα. Ω, Χριστέ μου. Κάπου μου ξεφύγει φάρος, το πιστεύω. Okay. Μέχρι εδώ καλά. Δεν έχουμε αγγλικούς πουθενά. Δεν έχουμε χάσει τίποτα. Ωραία. Τέλεια. Δεν υπάρχει τρόπος να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γαμώτο.
τίποτα. Αχ, τα κατάφερα, yes. Μπούια! Bitch. Oh, άψογα. New record. Try again. Nope. Άψογα. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι έχουμε καθαρίσει όλη την περιοχή τώρα, έτσι. Inventory. Ναι. Τα έχουμε κάνει όλα. Excellent. Continue. Λοιπόν. Από τη στιγμή που το βίντεο είναι λίγο μικρό ακόμα, αυτό που θα κάνουμε θα είναι να πάμε στην επόμενη περιοχή, να μπούμε μέσα δηλαδή ουσιαστικά. Και να πάμε στο Magic Crafters. Point. Θυμάμαι ποια περιοχή είναι αυτή. Θυμάμαι κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, από τη στιγμή που φτάσαμε εδώ πέρα και θα ανοίξουμε έναν δράκο, τον Κότμοθ. Welcome to Magic Crafters. I want you to release the dragons, reclaim our treasure and recover the eggs from those pesky blue thieves. Blue thieves. Λοιπόν, θα κάνουμε το save μας εδώ λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή, guys. Ελπίζω να σας αρέσει η σειρά, γιατί απολαμβάνω πολύ να την κάνω, από την αλήθεια. Είναι blast from the past, ξέρω εγώ, οι παιδικές μου αναμνήσεις και έτσι. Στο επόμενο επεισόδιο ουσιαστικά θα κάτσουμε να ανοίξουμε τι έχει η περιοχή εδώ πέρα, το home δηλαδή, το hub. Πω, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προβολή, παιδιά, και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!